πάρα πολύ τον Άστρο Βαργυρόπουλο, να καλέσω τον Γιώργο τον Βαργυρόπουλο. Να σας πω μόνο κάτι. Μου είχε κάνει εντύπωση το Πάσχα που προβάλλονταν το πρώτο Survivor, εφόσον φάγαμε όλοι μαζί, είναι και η κόρη μου εδώ και θα... Πήγανε τα παιδιά στην παιδική χαρά τα μικρά και παίζανε Survivor. Δηλαδή, κάνανε κατασκευές. Καταλαβαίνετε λοιπόν την απήχηση που είχε αυτό το παιχνίδι. Όχι μόνο σε ηλικιακά μεγάλους ανθρώπους, αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Γιώργο. Έχω 45 λεπτά. Έχω γίνει κακιά. Το όνομά σου. Μανώλη, τα reality φυσικά και είναι μονόδρομος. Πλάκα κάνεις. Σε καμία περίπτωση, Μανώλη, και όσοι μας ακούνε δεν είναι μονόδρομος. Τα reality, αστείευομαι φυσικά, γιατί τώρα τελευταία τα παίρνουν και από κόσμο όλα. Αστείευομαι, τα reality δεν είναι μονόδρομος, είναι σύνολα. Μέσα από τα σύνολα αυτά, καλείσαι να δείξεις είτε τις ικανότητες σου σε μαγειρική κτλ. Είτε το χαρακτήρα σου. Υπάρχουν και άλλα σύνολα. Υπάρχουν και άλλα σύνολα τα οποία δεν προβάλλονται από κάμερες, όπου και εκεί καλείσαι να δείξεις τον εαυτό σου. Το θέμα δεν είναι το αν θα συμμετέχεις σε κάτι που προβάλλεται και μπορεί να μην είναι και καλό πάντα ή σε κάτι που δεν προβάλλεται. Σημασία έχει να σηκωθείς από την καρέκλα σου και να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ θα αποφασίσω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και θα το κάνω είτε μέσα από ένα reality, είτε μέσα από ένα επάγγελμα το οποίο θα προσπαθήσω, είτε κάτι καινούριο. Δεν είναι μονόδρομο το reality, όχι. Ευχαριστώ. Γεια, ακούγομαι. Λέγομαι Λιάτσου Ιωάννα, είμαι φοιτήτρια κοινωνιολογίας εδώ στο Πάντιο. Ήθελα βασικά να θέσω περισσότερο ένα προβληματισμό σχετικά με τα πρότυπα, γιατί μίλησε πολύ ο Τιμολέων από το MasterChef. Και επειδή συμφωνώ πάρα πολύ ότι ειδικά τα μικρά παιδιά ταυτίζονται πάρα πολύ με αυτούς που βλέπουν στη τηλεόραση και τους θέλουν να τους μιμούνται καθημερινά, ήθελα να μιλήσω λίγο για συγκεκριμένα για το τι είδους πρότυπα και όλους προβάλλονται στα μίμια. Δηλαδή, όπως π.χ. είπε και η κυρία Χρονάκη για τη σεξουαλικότητα που προβάλλει το Power of Love, για τα πρότυπα θηλυκότητας και αερονοπότητας, δεν είναι λίγο σημαντικό να αναρωτηθούμε, ναι, τη 2019, για ποιο λόγο προβάλλονται συνεχώς και ραγδαία ως κοινωνικά αποδεκτές οι ετεροφιλικές σχέσεις. Απλά έτσι. Ή το ότι η θηλυκότητα πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι, να φτιάχνει φαγητό για το σύζυγο, ή ότι ο άντρας πρέπει να είναι ο κουβαλητής και το στήριγμα της οικογένειας. Ποιος και... θέλετε να σας απαντήσει? Όχι, όποιος θέλει να μας πει. Επίσης και τα σεξιστικά και όλες μηνύματα που περνάνε κάποιοι, γιατί δεν είναι όλοι πολύ καλοί, σαν ίσως εσένα, γιατί δεν παρακολουθούσα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Π.χ. έχω ακούσει στο φετινό MasterChef ότι γιατί είμαστε άντρες, γιατί οι άντρες φοράνε παντελόνια. Πιστεύω δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοια πράγματα στην τηλεόραση με τη 2019. Συγγνώμη, σας κούρασα με τα παραδόθε. Είπα να πω, αλλά μην πω σε αυτό κάτι, τελικά θα πω. Ποιος είναι ο Ντάνος που μέσα από ένα παιχνίδι θα επηρεάσει το παιδί μου? Οπωσδήποτε έχει μια ικανότητα, ενδεχομένως στα αγωνιστικά, που είναι αγωνιστικά και μπορεί ένα παιδάκι να θέλει να του μοιάσει. Στα ερωτήματα που μπορεί να έχει ένα παιδάκι όσον αφορά τη σεξουαλική συναναστροφή ή την ετεροφιλία ή οτιδήποτε, δεν είναι υπεύθυνο αποκλειστικά το πρότυπο. Έχει ευθύνη μεγάλη το πρότυπο, αλλά είναι συνυπεύθυνοι οι γονείς και ο κύκλος του κάθε παιδιού ή του κάθε ευαίσθητου ανθρώπου που δεν είναι σε θέση να έχει τις ανάλογες βάσεις να διακρίνει και όχι στο πρότυπο. Το πρότυπο έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά το πρότυπο έχει άλλο λόγο που συμμετείχε σε ένα reality. Δεν πήγε να γίνει πρότυπο, πήγε να αλλάξει τη ζωή του. Οπότε ας δούμε ότι το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα, ξεκινάει λίγο από την απόσταση των συγγενών ή ανθρώπων που θεωρούμε οικογένεια και την έλλειψη επικοινωνίας ίσως λόγω είτε των social media είτε άλλων πραγμάτων και όχι τα πρότυπα. Τα πρότυπα είναι πρότυπα είτε καλά είτε κακά. Οι αποφάσεις παίρνονται από άλλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.